Με κέρδη ύψους 18.000 ευρώ έκλεισε το ταμείο της η γιορτή κρασιού που έλαβε χώρα στην Αλεξανδρούπολη στα τέλη του Ιουλίου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της τουριστικής ιαματικής επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Τριαντάφυλλο Αρβανιτίδη, αν και η φετινή γιορτή είχε μεγάλη επιτυχία, υπό συζήτηση βρίσκονται αλλαγές που αφορούν στην ημερομηνία διεξαγωγής και την διάρκεια της επόμενης. Η γιορτή κρασιού και φέτος είχε μεγάλη επιτυχία. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που παίρνει μέρος και πραγματοποιείται στο χώρο εκεί του πάρκου κυκλοφορικής αγωγής. Πλέον έχει καταξιωθεί σε μια μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση της συνείδησης του κόσμου και αυτό μας δίνει έτσι κουράγιο να προσπαθήσουμε κάθε χρόνο να είμαστε και καλύτεροι. Φέτος η γιορτή κρασιού είχε και οικονομική επιτυχία με την έννοια ότι είχαμε κέρδος γύρω στα 18.000 ευρώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας γιατί όπως ξέρετε η ΤΙΕΔΑ είναι ανώνυμη εταιρεία και πέρα από όλα τα άλλα πρέπει να είναι και βιώσιμη και για να είναι βιώσιμη πρέπει να έχει κέρδος. Αναλυτικότερα οι αλλαγές που αφορούν στην γιορτή κρασιού τις επόμενες χρονιές στοχεύουν στην μείωση της διάρκειας, δηλαδή οι 10 μέρες να γίνουν 7 περιορίζοντας τις εμφανίσεις των νεανικών συγκροτημάτων. Σκεφτόμαστε να κάνουμε να διοργανώνει η ΤΙΕΔΑ κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ νεολαίας. Μάλλον σκεφτόμαστε για τέλη Ιουνίου να το πραγματοποιούμε, ένα διήμερο φεστιβάλ, αλλά ακριβώς πότε θα γίνεται και τι μορφή θα έχει θα τα πούμε αργότερα στη συνέντευξη τύπου που θα δώσουμε με τον Δήμαρχο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις μέρες όποτε το πρόγραμμα ήταν αφιερωμένο στους νέους παρατηρήθηκε μείωση των κερδών με αποτέλεσμα ο κύριος Αρβανιτίδης με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη να έχουν στα σκαριά την δημιουργία ενός ξεχωριστού φεστιβάλ νεολαίας προκειμένου να καλυφθούν και τα δύο κοινά επαρκώς. Πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε την κοιλιά που κάνει η γιορτή κάποιες μέρες. Θα βγάλουμε από τη διάρκεια της εκδήλωσης, της δεκαήμερης εκδήλωσης που είχαμε μέχρι τώρα, τα προγράμματα και τα μουσικά σχήματα που απευθύνονται στους νέους, αφού θα κάνουμε ένα ξεχωριστό φεστιβάλ. Και θα περιορίσουμε τη διάρκεια της γιορτής με παραδοσιακά σχήματα, παραδοσιακή μουσική και χορούς και λαϊκά σχήματα.